Εάν τρέπεσαι ρε. Που λες, Αδάμος, το οποίο τα credits του δεν μπορούμε να σας τα πούμε νουλα, αλλά αρκεί να σας πούμε ότι είναι writer, είναι μέσα στο writing team του Λούις Πατσαλίδης Night Show και είναι και παφίτης. Λοιπόν, πώς είναι να δουλεύεις σε comedy show? Βασικά έχω μια απορία. Κάνετε πράγματα που τα comedy shows αλλού, δηλαδή κάθεσαι και θωρείς late night, Jimmy Fallon και λέει, ok, εγκαλόν τούτο και άδεσε μου το πράγμα και να θέλω χρησιμοποιήσω. Όχι περιεχόμενο, αλλά concept, ναι, το feeling. Όχι, για μου βάλεις. Έτσι παίζει bartender. Ναι, έτσι μην είναι. Oh my god. Έτσι πάντα. Ναι ρε φίλε, εννοείται, γιατί σίγουρα επηρεάζεις. Δηλαδή στην Ελλάδα, κάνω τώρα, βλέπω τα late night, ας πούμε, και το επίπεδο είναι... Όχι, όχι, όχι. Είναι υπό το μηδέν. Όχι, fail. Δηλαδή, συγκρίνονται καν. Δηλαδή, βλέπεις budget, ας πούμε, κάτι Γιάνκες και ξέρω, ο Κωστόπουλος και ξέρω εγώ, και ο Λουίς στέκεται επάξια απέναντι τους, πάρα πολλά αξιοπρεπές. Και τώρα, επειδή γράφω το, Κοίταξε, κάμε πολλά μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, ξέρεις κάτι που μπορεί πολλοί κόσμοι να μην το ξέρει. Μισό λεπτάκι, γιατί η Μαριλένα το κρύτου λέει ότι είναι ok το λόψτερ, αλλά έχει χάνεις κάτι αν δεν το δεις. Γεια σου, Μαριλένα. Γεια σου, Μαριλένα. Φίλε, ξέρω ότι είναι καλό. Είδα το Λουίς. Ο Λουίς. Ο Λουίς, εντάξει, το stand-up του είναι πολλά πιο ωραίο που το show. Φίλε, δεν ήξερα αν έχει τα περιορισμούς έχει που το σταθμό, αλλά... Ο λόγος είναι απλός. Ο λόγος είναι ότι το stand-up κάνει το χτύμα του. Είναι γίνει το κείμενο, κάνει το μια χρονιά, μαθαίνει το πολλά καλά και κάθε εβδομάδα κάνει το perform, το ίδιο πράγμα, τα punchlines, τα jokes, εντάξει, βάλει και αυτοσχεδιασμό μέσα, improv που είναι πολύ σημαντικό και έχει το Λουίς, αλλά στην εκπομπή δεν έχει τόσο χρόνο να το αφομοιώσει το κείμενο. Πιέζουν ο καμένος ο παραγωγός μας και ζητώ και συγγνώμη τώρα που τον αντέρα του Βασιλείου που το βασανίζουμε, δούμε το λέω τελευταία στιγμή τα κείμενα. Δεν παθαίνει τίποτα, έτσι είναι η παραγωγή, συνήθισμένη. Και εντάξει, άλλο να έχεις ένα κείμενο που να το κάνει χτήμα σου και άλλο κάθε εβδομάδα να μαθαίνεις κάτι νέο. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Κάνετε το και πρόβαν το κείμενο ή πάει... Σχεδόν όχι. Σχεδόν κάνει το... Άι, βλέπει το, στέλνει με το, θκευάζει το, ξέρω, σπίτι το λίγο, όσο τον αφήκει αστέρο, δηλαδή άμα έχει... Στέρο ανοίγει και ανέκατο, ναι. Άμα έχει σφουγγάρισμα ή πια τα αναπλήθει, θκευάζει λίγο το κείμενο, μαθαίνει τόσο να είναι και εντάξει, μετά από τον το... Φίλε, δηλαδή, είδα το... Κοίταξε, προσωπικά να το πω ένα γιάμμα το δω, αλλά είδα το stand-up του, φίλε. Και εγκαλών συγκρινόμενων με εξωτερικών και είμαι πολύ αυστηρός κριτής προς το πράγμα γιατί μεγάλωσα με το stand-up και κυριολεκτικά έχω εντρυφήσει και μα το Θεό είναι αρκετά καλό γιατί έχει, δεν ήξερα αν είναι που τον γερόντουν το πράγμα ή αν απλά φυσικό του, το timing του είναι σχεδόν εξαίρετο ρε φίλε. Δηλαδή, μπαμ. Έχει το έμφυτον με τον κόσμο, δηλαδή να σε πειράξει, να σου κάνει και improv, ξέρω εγώ, έχει το έμφυτον ο Λουίς. Αλλά φυσικά επηρεάστηκε. Δηλαδή, άμα το ρωτήσει, ναι, είδεν πολύ, είδεν πάρα πολύ. Δεν κακό. Κοίταξε, από ό,τι φαίνεται, έκαναν το καλό. Οπότε, α συνεχίσει να το δει, δεν κουμπάει. Γιατί, φίλε, εξαναείδα stand-up και καταλάβει τον άλλο να μαλλιών off-beat. Δηλαδή, μπορεί να έχει το πιο ωραίο αστείο του κόσμου, δε φίλε. Άμα δεν ξέρει να το κάνει deliver. Και ο Λουίς έχει το. Down to an art. Είδα το πέρσι το stand-up του να πω και φέτος και όσοι που σας δεν έτυχε να το δείτε σε live το Λουίνο Μπατσαλίδη να πάτε γιατί είναι αρκετά καλός. Εν είμαι φαν των τραουθκιών. Έχει κόσμο μου τα εσκυπάτα πολλά εμένα, εγώ είμαι φαν. Αέσκυπα μα μιλά. Και εμένα. Εν έχω κάτι με τον Τεύκρος που είμαστε, ναι, εν έχω κάτι με τον Τεύκρο, μα κάτι καλά ο πλάσμα, δηλαδή ευκάλλουν και αστεία, αλλά και όντο λίγο το περφόν το τραγουδιστικό, εγώ δεν είμαι φαν. Εντάξει, έτσι λίγο ξεκούρασε ο Λουί. Ναι, φαντάζομαι, ναι, ναι. Όχι, δεν καταλάβεις, όταν κάνουν μαζί και όντο, τα τραγουδιστικά είναι οκ. Ενώ είναι οκ άμα τραγουδούν και απλά ο άλλος έξω, άμα πάνε να κάνουν συγκύρια, είμαι κάπως. Έχει κόσμο που τα δέσκει, δηλαδή θυμώ εγώ είδα τον που τον είδα στο Εναλλάξ
Δηλαδή διασκέδαζε αρκετά ο κόσμος, εμένα προσωπικά, εγώ είμαι φαν του, ναι, του delivery του και λαλώσα στο. Δηλαδή έχω κυριολεκτικά κάνει δοκτοράτων πάνω στο stand-up και είναι αρκετά καλό. Εγώ είναι από ό,τι πάνε να σπάσουμε ρεκόρ, είμαστε κοντά στο...